Απαιτούμε τώρα αποζημιώσεις σε όλο το λαό, χωρίς εκπτώσεις. Καθημερινά δημιουργούνται επιτροπές κατοίκων σε συνοικίες της πόλης της Καρδίτσας. Με αυτές τις επιτροπές βρισκόμαστε σε συντονισμό, διεκδικώντας την άμεση λύση των προβλημάτων μας. Οι επιτροπές κατοίκων που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα είναι αυτή των Καμινάδων και του Αλιάκ Μαχαλά. Ωστόσο, καλούμε τους κατοίκους και των άλλων περιοχών να κάνουν το ίδιο. Από την πρώτη κιόλα στιγμή ξεκινήσαμε την αλληλεγγύη με τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με σωματεία και φορείς και το στέκι αλληλεγγύης που έχουν φτιάξει που βρίσκεται πάνω στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Βενιζέλου. Καλούμε όλους τους ανθρώπους να το στηρίξουν έμπρακτα. Οργανώνουμε τέτοιες δράσεις καθώς η κυβέρνηση, η περιφέρεια και ο Δήμος ήταν προκλητικά απόντες. Οι Καμινάδες είναι ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης και μάλιστα είμαστε ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων, των επαγγελματιών, των συνταξιούχων, των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Τα σεισμόπληκτα και τα εργατικά ξεκίνησαν να πλημμυρίζουν πριν καν σπάσουν τα αναχώματα και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Μετά την πλημμύρα έβλεπε στα βλέμματα των ανθρώπων την απόγνωση, την απογοήτευση και το θυμό. Στις συνελεύσεις όμως είδαμε τη δύναμη και την αποφασιστικότητα και την αλληλεγγύη. Γι' αυτό ξεκινήσαμε τον αγώνα μας και καταλάβαμε ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του αγώνα είναι ο συντονισμός. Συντονισμός όλων των κατοίκων, αλλά και συντονισμός με πληγέντες άλλων περιοχών, με αγρότες, με επαγγελματίες, με εργαζομένους. Γιατί πρέπει να είμαστε ενωμένοι και συντονισμένοι. Γιατί συντονισμένοι είναι επίσης και υπεύθυνοι της σημερινής κατάστασης. Η κυβέρνηση και οι βουλευτές τους, η περιφέρεια και η Δήμη. Τους ξέρουμε. Αυτοί είναι ενωμένοι με τους μεγαλοεργολάβους, με τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τις τράπεζες. Γιατί κάνουν έργα για αυτούς και για τη βιτρίνα τους. Τα έργα, οι υποδομές, οι αποκαταστάσεις, οι αποζημιώσεις μπορούν να γίνουν και θα γίνουν. Μόνο όμως κάτω από τη δική μας πίεση και το συνεχή αγώνα. Βροντοφωνάζουμε όλοι δυνατά. Τώρα έργα αντιπλημμυρικά να μην μας πνίξουν πάλι τα νερά. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ οι πληγέντες των Καμινάδων και των άλλων συνοικιών. Διεκδικούμε όλοι μαζί μαχητικά, ενωτικά 100% αποζημιώσεις, χωρίς εξαιρέσεις, όρους και προϋποθέσεις. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος με ευθύνη του κράτους. Yeah.
Τι γίνεται σου πει. Να κάνουμε πίσω, ούτε να ξεχάσουμε
ούτε έναν πληγέντα. Αυτό που είπαμε από την αρχή. Έως όπου αποζημιωθεί και τελευταίος πληγέντας στο 100% της ζημιάς, εμείς θα είμαστε στο δρόμο. Και όχι, μόλις πάρει κάποιος, ξεχνάμε τον συνάδελφό μας. Ή τον συμπολίτη μας ή οποιοδήποτε. Να ετοιμαστούμε εμείς και σαν σύλλογοι και σαν ομοσπονδίες και σαν σύλλογοι που συμμετέχουμε εδώ, θα είμαστε πάντα παρόν, θα σας ενημερώνουμε και όπου μαζί, όλοι μαζί, γιατί αυτή είναι και η ουσία. Εμείς είμαστε ενωμένοι και διεκδικούμε την επιβίωσή μας, τη συνέχεια του νομού καρδίτσας και θα την κερδίσουμε.